Πρωτόγνωρη επιμονή, υπομονή, με συνέπεια, καρτερικά συμμετέχουμε όλοι σε μια μοναδική συλλογική προσπάθεια. Γιατί όλοι ξέρουμε πλέον ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου. Η πολιτεία έχει λάβει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να αποφευθεί χωρίς εξαιρέσεις ο συγχρονισμός των πολιτών και μετάδοση του ιού. Η Εκκλησία της Ελλάδος, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της διάδοση του κορονοϊού, έδωσε με ψηλό αίσθημα ευθύνης και γενναιότητα στο πλαίσιο των αποφάσεών της πολιτείας κατευθύνσεις προς τους πιστούς εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας. Σήμερα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διευκρίνησε ότι οι ναοί θα είναι ανοιχτοί τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, μόνο συγκεκριμένες ώρες, αποκλειστικά για τους ιερείς και το απολύτως αναγκαίο προσωπικό των ναών, δηλαδή για έναν ψάλτη και έναν νεοκόρο. Οι ναοί μας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ιερά Σύνοδος δεν προτρέπει κανένα πιστό να πάει στην Εκκλησία. Τους αποτρέπει. Οι εκκλησίες δεν είναι ανοιχτές για τους πιστούς και αυτό είναι το νόημα των κεκλεισμένων των θυρών τελέσεως των ιερών ακολουθιών. Η χθεσινή εγκύκλωση Ιεράς Συνόδου, όπως διευκρίνησε ο εκπρόσωπός της, απευθύνεται μόνο προς τους Μητροπολίτες και όχι τους πιστούς και κατά συνέπεια δεν είναι έγγραφο προτρεπτικό για προσέλευση στην Εκκλησία. Πέρα όμως από όσα αναφέρουν οι αποφάσεις της πολιτείας, η Ιερά Σύνοδος προτρέπει όλους τους πιστούς να κατανοήσουν τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση κατάκραν εκκλησιαστική οικονομία και επειδή οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών, οφείλουμε να παραμείνουμε στο σπίτι, προσιλωμένοι στην κατοίκον προσευχή. Παρακαλώ θερμά να ακολουθήσουμε όλοι μας, χωρίς εξαιρέσεις, την προτροπή της Ιεράς Συνόδου. Εξάλλου, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδας ήταν σαφής όταν είπε ότι μένουμε σπίτι μας από αγάπη, γιατί προτάσουμε το εμείς από το εγώ. Η ατομική προσευχή δεν προβλέπεται στους κατεξαίρεση λόγους μετακίνησης, άρα οι εκκλησίες είναι κλειστές για το κοινό. Είναι μια θυσία που πρέπει να κάνουμε για το κοινό καλό αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να διακυβευθεί η εθνική προσπάθεια. Το κερί μας στην Εκκλησία θα το ανάψουμε όταν τελειώσει αυτή η πρωτοφανής κρίση για όλους. Προς το παρόν θα αρκεστούμε στην ατομική προσευχή δίπλα στις εικόνες που ο καθένας μπορεί να έχει στο σπίτι του. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο. Ας παρακολουθήσουμε όλοι από το σπίτι μας, ας προσευχηθούμε από το σπίτι, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη μας για όλους τους συνανθρώπους μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι συνεχίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο όσον αφορά στα αεροδρόμια. Σε εξέταση για τον κορονοϊό υποβάλλονται οι επιβάτες όλων των τακτικών πτήσεων που φτάνουν στη χώρα, δηλαδή πλέον των πτήσεων που έρχονται από Παρίσι, από Βρυξέλλες, από Ζυρίχη και Ντόχα. Στις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό οι επιβάτες 15 τακτικών πτήσεων, περίπου 724 άτομα. Οι επιβάτες κατά την άφηξή τους οδηγούνται σε ξενοδοχεία που υποβάλλονται στο τεστ. Όσοι είναι αρνητικοί αποχωρούν από το ξενοδοχείο και ολοκληρώνουν την καραντίνα τους στον τόπο που έχουν δηλώσει στην αντίστοιχη φόρμα. Οι θετικοί παραμένουν εκεί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τελειώσω με μια αναφορά στη χθεσινή καμπάνια που ξεκίνησε η πολιτική προστασία, με τίτλο «Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές». Το νέο μας βίντεο για όλους τους περήφανους Έλληνες που προσπαθούν με συνέπεια. Η πρωτόγνωρη περίοδος που διανύουμε έχει ένα ρόλο για όλους μας. Ένα ρόλο που, αν παίξουμε όπως πρέπει, με ευαισθησία αλλά και με δύναμη, θα μας οδηγεί στο τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου. Στην πατρίδα μας, εμείς οι Έλληνες, με τη στάση μας, γινόμαστε παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Σε μια συγκυρία που δυστυχώς παραδοσιακές δυνάμεις του πλανήτη δείχνουν ανέτοιμες για μια τέτοια δοκιμασία. Γι' αυτό θέλει και αυτό θέλει να αναδείξει με την καμπάνια της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μια αποτύπωση της πραγματικότητας και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες που στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να ξεπεράσουμε την πανδημία. Με σύνεση και σοβαρότητα, με αυταπάρνηση και γενναιότητα, κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει. Μέσα στο σπίτι περισσότεροι, εκεί έξω, όπου χρειαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Κυρίως είναι μια καμπάνια που δείχνει ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι, είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Και αν συνεχίσουμε να κάνουμε το σωστό, δεν θα αργήσει η μέρα που θα βγούμε από αυτή τη μεγάλη δυσκολία και πιστέψτε με, θα βγούμε νικητές. Γι' αυτό μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Η κυρία Καρλατήρα από την